Επιστρέφουμε, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα ευθύς αμέσως. Πάμε στον Μινά, πάμε στους συναδέλφους σχολιαστές, πάμε στον Μινά Κωνσταντίνου. Μινά, λοιπόν, είδαμε το βίντεο με την πολιτική δραστηριότητα της ημέρας. Εξακολουθεί να κυριαρχεί στο πολιτικό σκηνικό το θέμα των Βαλκανίων και μιλάω για την Βόρεια Μακεδονία, μιλάω για την επίσκεψη του Έντι Ράμα στην Αθήνα, του Αλβανού Πρωθυπουργού, καθώς και την επίσκεψη την ερχόμενη Δευτέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία. Στην Άγκυρα. Ναι, είναι έτσι το πρόγραμμα, το πολιτικό πρόγραμμα που αυτά έχουν συνδυαστεί. Να πούμε τα εξής, ξεκινώντας από τη Βόρεια Μακεδονία που έθεσες, όπως είπαμε και χθες, στην κυβέρνηση παρακολουθούν τις εξελίξεις στην γειτονική χώρα. Βάζοντας το θέμα απλά σε μια βάση και όσον αφορά και τη Συμφωνία των Πρεσπών και τα μνημόνια που δεν έχουν κυρωθεί από τη Βουλή. Στη Βόρεια Μακεδονία είναι κατανοητό, είναι εν αναμονή δείγματος γραφής πλέον της κυβέρνησης όταν φτάσει να ορκιστεί η κυβέρνηση εκεί για να κατανοήσουν πώς κινούνται τα νήματα από εδώ και πέρα. Υπάρχουν κάποιες παρασκηνιακές πιέσεις και από τις ΗΠΑ προς τα Σκόπια, ούτως ώστε να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε να εκδηλώνεται πλέον σε βάθος χρόνου από την μεθεπόμενη εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του Έντι Ράμα, έχει υποβαθμιστεί σε ιδιωτική επίσκεψη, όπως συγκεκριμένη. Όπως γινόταν από την πρώτη στιγμή, εντείνεται αυτή η προσπάθεια. Ακούσαμε και σήμερα ως κυβερνητικούς παράγοντες, με πρώτο και καλύτερο τον κύριο Μαρινάκη, να την βάζουν σε μια τέτοια βάση. Είναι ιδιωτική, δεν θα υπάρξει συνάντηση με κυβερνητικούς αξιωματούχους και οπότε δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα ευρύτερα. Αυτό που τονίζουν είναι ότι είναι δικαίωμα και του Έντι Ράμα και οποιοδήποτε πολιτικού, οποιοδήποτε ηγέτη, οποιαδήποτε χώρας, σε μια χώρα που τηρείται το κράτος δικαίου. Τονίζουν αυτό από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί το θεωρούν και μια ευκαιρία όσον αφορά τη σφοδρή κριτική που έχει δεχτεί η κυβέρνηση σε μια σειρά από ζητήματα για την ελευθερία του τύπου, για το σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ευρύτερα για το κράτος δικαίου. Οπότε θεωρούν ότι αυτό είναι ένα προνομιακό θέμα για την κυβέρνηση, ανεξάρτητα από την υπόλοιπη συζήτηση. Και επίσης λένε πως η Ελλάς, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έχει κάνει κανονικά έναν ολόκληρο σχεδιασμό για τις ώρες που θα βρεθεί ο Αλβανός Πρωθυπουργός στη χώρα μας. Μάλιστα. Πάμε στον Κώστα Πουλιακίδα. Ένα άγχος το έχει η κυβέρνηση για την ομιλία Ράμα. Φοβάται μήπως υπάρξουν είτε προκλήσεις είτε προβοκάτσεις από τη δική του πλευρά την Κυριακή. Έτσι κι αλλιώς το κλίμα είναι πολύ δυσμενές για την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς που έχει κάνει στην επίσκεψη Ράμα. Και είναι και βυσμενές κιόλας, διότι εκτός των άλλων η κυβέρνηση για δεύτερη μέρα, αύριο θα είναι τρίτη μέρα, δεν έχει απαντήσει στην βαρύτατη πρόκληση που έκανε ο Ράμα εναντίον της Ελλάδας όταν ανακατεύθηκε στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα της χώρας, μιλώντας για την αντιπολίτευση και για την κυβέρνηση, στηρίζοντας την κυβέρνηση και λέγοντας για την αντιπολίτευση ότι είναι ευνόητο τώρα καταλαβαίνω και λόγω στην αντιπολίτευση. Εάν ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι η στήριξη από το Ράμα του δίνει πόντους, κάνει λάθος εν ώψη των ευρωεκλογών. Κάνει λάθος. Το καλύτερο δώρο για τον κύριο Κασελάκη θα ήταν ο Ράμα την Κυριακή να μιλάει με καλά λόγια για το Μητσοτάκη. Αλλά αυτό είναι λοιπόν σε ό,τι αφορά το Ράμα. Υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με τη Βόρεια Μακεδονία για τις ευθύνες της κυβέρνησης που έχει τα τρία μνημόνια που θα πρέπει να είχαν υπογραφεί στο πλαίσιο της συμφωνίας, να είχαν κυρωθεί από τη Βουλή στο πλαίσιο της συμφωνίας των Πρεσπών. Η κυβέρνηση δεν το έκανε, διότι δεν ήθελε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να ανοίξει θέματα τότε με τη δεξιά της πτέρυγα. Πολλό δε μάλλον τώρα. Που έχει δημιουργήσει απίστευτο πρόβλημα όμως, στα δεξιά της. Αν δεν αποδώσουν αν αυτό τα είχαμε, που είπα όμως, πριν. Τα είχαμε κάνει, τώρα θα είχαμε διασφαλίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών και δεν θα μπορούσε να κάνει πίσω η κυβέρνηση Μητσοκότσικη, η οποία θα δημιουργηθεί, θα συγκροτηθεί σε περίπου ένα μήνα από τώρα. Εκείνη το δεύτερο ζήτημα με τη Βόρεια Μακεδονία. Συνολικά υπάρχει ένα θέμα όμως, το οποίο αφορά αυτό που λέμε, να το πω εντός εισαγωγικών, την ελληνική υποχώρηση στα Βαλκάνια. Διότι η Ελλάδα έχει ένταση τώρα με την Αλβανία, θα έχει παγωμένες σχέσεις και περίεργες καταστάσεις με την Βόρεια Μακεδονία. Είναι γνωστό ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα με την Τουρκία και η επίσκεψη θα κρίνει πολλά του κ. Μητσοτάκη στην Άγκυρα τη Δευτέρα. Και επίσης είναι γνωστό ότι η σχέση μας με την Βουλγαρία είναι κάπως αυτές. Παγωμένες. Όχι κάτι φοβερό, κάτι φοβερό και τρομερό. Από την περίοδο μπορείς αυτό κιόλας.
Σε αυτό το κλίμα λοιπόν ότι η Ελλάδα αρχίζει να χάνει τα στηρίγματα που είχε στα Βαλκάνια, έρχεται ο κύριος Βένδιας πριν από δύο μέρες, με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου, και λέει, μιλώντας στους αξιωματικούς, ότι τα Δυτικά Βαλκάνια μας ενδιαφέρουν, διότι είναι ζωτικός χώρος της Ελλάδας. Απόδειξη δε ότι έχουμε στρατό στη Βοσνία και στο Κόσοβο. Στρατό δεν έχουμε, ειρηνευτικές αποστολές έχουμε στείλει. Αλλά για κάποιο λόγο ο κύριος Βένδιας θέλει να πει ότι η Ελλάδα δεν αποχωρεί από τα Δυτικά Βαλκάνια. Για ποιο λόγο το λέει? Διότι η γενική αίσθηση είναι ότι έχουμε αποχώρηση της χώρας από την περιοχή αυτή. Θα πούμε εδώ πάντως ότι και από τις κυβερνητικές πηγές προτάσσεται ότι ο κύριος Δένδιας εκπροσωπούσε τον Πρωθυπουργό σε τη συγκεκριμένη εκδήλωση, υπονοώντας ουσιαστικά ότι αυτά εκφράζουν και το Μεγάρο Μαξίμου. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο με δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών τότε. Εγώ απλώς να ξαναπώ αυτό που είπα πριν, όταν μιλούσε και ο Μινάς Κωνσταντίνου, ότι αυτό που ανέφερε ο Κώστας Πουλιακίδας, δηλαδή για τις ευθύνες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες που έχουν υλοποιηθεί με την Βόρεια Μακεδονία και τις ευθύνες που φέρει και η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση, υπάρχουν πιέσεις από τις ΗΠΑ προς τη Βόρεια Μακεδονία, προς τα νέα πολιτικά πράγματα τα οποία διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή και τη νέα πολιτική ομάδα η οποία έρχεται στο προσκήνιο και θα αναλάβει ο Σονούπο, ούτως ώστε να μην δούμε δυσάρεστες εκπλήξεις. Αν όμως έχουμε εκπλήξεις, αυτό που περιέγραψες Κώστα νωρίτερα, θα το βρούμε μπροστά μας και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κιόλας. Λοιπόν, πάμε και στο Δημήτρη Κουκλουμπέρη, και όταν έχουμε, κύριε Γαλοκαιρινά, έτοιμο τον κύριο Γκούμα, με ενημερώνετε. Ναι, η κυβέρνηση στα εθνικά διπλωματικά ζητήματα και στις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες έχει βρεθεί σε μια πολύ δυσμενή θέση, και όχι μόνο η κυβέρνηση, είναι και η υποχώρηση, η διπλωματική υποχώρηση της χώρας. Η ευθύνη προφανώς τη βαραίνει, γιατί με δικές της αστοχίες ή με κινήσεις οι οποίες δεν ήθελε να επηρεάσουν τα εσωτερικά πολιτικά πράγματα, όμως η πραγματικότητα είναι ότι βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Και στη μία περίπτωση περιγράφουμε με τη Βόρεια Μακεδονία και με την Αλβανία, που πρέπει να σημειώσουμε ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πρόσφατη απάντησή της για την διένεξη με τη χώρα μας, το υποβιβάζει σε διμερές θέμα. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν συμφέρει τη χώρα και τα συμφέροντά της. Mm-hmm. Επίσης, το θέμα με την Τουρκία, η υποβάθμιση του θέματος παραμονές της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Δηλαδή, είναι μια πρόκληση. Ο κ. Μητσοτάκης αρνήθηκε να πει ότι είναι πρόκληση. Είπε απλά ότι είναι μια αχρίαστη συνάντηση. Γι' αυτό και μπαίνει από πολιτικές δυνάμεις ένα ενδεχόμενο, όχι διατάραξης γενικότερα των σχέσεων με την Τουρκία, αλλά μια σαφούς ένδειξης ότι υπάρχει ενόχληση. Και πώς θα μπορούσε αυτό να εκφραστεί? Με ένα ενδεχόμενο αναβολής αυτής της συνάντησης. Υπάρχει επίσης και μια διάσταση, επειδή βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς μπροστά στις ευρωεκλογές, αλλά και σε ευρωεκλογές μπροστά να μην βρισκόμασταν, πάλι έμπαινε και αυτό το ζήτημα, η αφωνία της Ευρώπης σε μια σειρά από ζητήματα προκλήσεις της Τουρκίας, που και αυτό κάτι δείχνει. Δηλαδή και με το θέμα της Αγίας Σοφιάς, αλλά και τώρα με τη μονή της χώρας, δεν έχει υπάρξει κάποια ηχηρή παρέμβαση από την πλευρά της Ευρώπης ή από την πλευρά ακόμη και της UNESCO και των εκπροσώπων της Ελλάδας στην UNESCO, που θα νομίζω ότι θα έπρεπε να είχαν παρέμβει στην κατεύθυνση της διεθνοποίησης του ζητήματος, γιατί και η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στην τελευταία του παρέμβαση έβαλε ένα ζήτημα πολιτιστικής κληρονομιάς, παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, που δεν θα έπρεπε να κινηθεί η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο. Κινείται όμως έτσι ο Ερντογάν. Και βεβαίως όλο αυτό δίνει και σε κόμματα ή και σε προσωπικότητες που κινούνται σε μια κατεύθυνση διχασμού και ακραίων θέσεων, να έχουν μία λαβή για να υποστηρίξουν τις θέσεις τους. Πάλι βάζω και το ζήτημα των ευρωεκλογών, αφού οι πολίτες θα κληθούν να πάρουν θέση για μια σειρά από ζητήματα, και αυτά από τη στιγμή που είναι στην επικαιρότητα αυτές τις ημέρες. Μάλιστα. Προτού πάμε στο επόμενο θέμα, να ρωτήσω το Μινά απλώς και να πιαστώ από αυτό που σχολίασε ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης τώρα, ότι δεν έχουμε δει κάποια
κάποιο σχόλιο ή κάποιες πιέσεις και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το ζήτημα της μονής της χώρας, γιατί είναι ένα θέμα που δεν είναι διμερές το συγκεκριμένο. Είναι ένα θέμα που αφορά ένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς προστατευόμενο από την UNESCO. Το έχει επικοινωνήσει προς τα έξω η κυβέρνηση, επιδιώκει κάτι πριν τη συνάντηση, πριν το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Θα ήταν ευχής έργων. Το έχουν θέσει ουσιαστικά στις θέσεις που έχουν εκφράσει από την κυβέρνηση να υπάρχει κάτι πριν από την συνάντηση. Σε κάθε περίπτωση, γι' αυτό λένε πως είναι προτιμότερο να το θέσει ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο, προσβλέποντας και σε μια τέτοια αντίδραση. Εσωκομματικά υπάρχει μια τέτοια συζήτηση. Και το να σε διμερές θέμα, εφόσον το θέσεις σε αυτή τη βάση. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να τεθεί. Μένει να το δούμε πώς θα εξελιχθεί.